Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Από το πολύ όμορφο κλειστό εδώ στο Περιστέρι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, πρεμιέρα για την Master. Είναι γεγονός. Ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Μία από τις πιο ανταγωνιστικές χρονιές. Θέλησε να παίξει το πικ εδώ, δεν βγήκε. Τα μανάγια κλέψανε την μπάλα. Η μπάλα γυρίζει με υπομονή. Διακοπή, κάποιες διαβουλεύσεις. Εννιά και δεκάξι. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε και πάλι. Άντε να δούμε λίγο μπασκετάκι. Φυσικός. Καρολός. 3 δευτερόλεπτα. Ο Χρήστος και χάστηκε στο ζωγραφιστό. Άκρος ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Έλα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Λογικό από τη μία. Πολύ όμορφο γαλάτι, το οποίο πετυχαίνει ο σέντερ της ομάδας. Θα μου γυρίσει και λίγο να δω τον αριθμό του. Με το νούμερο 15. Ακούσει το όνομα Νερούτσος. Πανέμορφο γαλάτι. Κουτσούκος με το τσίγκο. Στην αδύνατη πλευρά. Στον τριών πόντων. Αστοχό. Νέο τρίποντο. Λίγο έλειψε. Μιγιώνης. Καρολός. Μιγιώνης τα 2 δευτερόλεπτα. Πάρει την προσπάθεια. Με δύο παίκτες κρεμασμένους πάνω του. Δύσκολη αποστολή του. Μιγιώνης. Θα πάρει την εσωτερική ο Κάρολος. Παπούλιας για τρεις. Άστοχος. Παπαξόδουλου θα κρατήσει παραπάνω από όσο χρειάζεται την μπάλα. Ρούτσος με τον Κάρολο απέναντί του. Ένα δύο βηματάκια θα στοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Παπασταθίου. Σύντος ο πρεσβύτερος θα στοχίσει. Παπούλιας. Κουτσούκος. Πάρει το φάουλ. Α, βήματα, κανένα φάουλ δεν θα πάρει. Ζήτω συγγνώμη. Πάμε στο δουλειο. Για τρεις. Σήμερο. Κάρολος ελέγχει. Παπούλια. Και πάλι Κάρολος.
Το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία στο 2-2. Ποδοσφαιρικό το σκορ, θα μπορούσαμε να πούμε. Τσιγκός, καλή άμυνα από τον Χριστό. Σταυρακόπουλος θα πάει μέχρι μέσα, θα συνεχίσει. Και θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Ο coach των Μαραγιών φωνές που ακούγονται μέχρι εδώ. Ο Μπαξιωδούλου με Ρούτσος. Πάει και ο Κουτσούκος πάνω του. Ο Μπαξιωδούλου πανέμορφο καλάθι. Νέο. Εξαιρετικά όμορφο καλάθι μετά από αυτό του Νερούτσου στο ξεκίνημα. Και 4-4. Νομίζω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση στα Μανάρια με αυτά τα λίγα αποκλειδικά από τους δύο. Έτσι κι αλλιώς η Έλα είναι μια ομάδα η οποία βρίσκει ρυθμό κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Πολύ όμορφη πάσα του Μιγιόνι, στον Κάρολο, κακό τελείωμα. Νερούτσος, Σίγκος, Τιμάδα. Μιγιόνις, Κάρολος, ο Μπακούλια, δεν τον ήθελε τώρα η Πορτοκαλί, πως ήταν καλό. Για δύο, μετά βλέπω παρακαλώ, επιθετικό φόρ θα μετρήσει, αυτό να δούμε τώρα μόνο, θα μετρήσει το καλάθι. Το φαλ χρεώνεται στο σύντομο νομίζω. Τον σύνορο. Θα βουλιάσει. Για τρεις. Μέσα. Τον κύριο με το νούμερο 6 που ακούει στο όνομα Σταυρακόπουλος. Η αλήθεια είναι ότι το σου, το τρόπος που σουτάρει, τα σου που επιχειρεί είναι κοντά, χωρίς καμπύλη. Αλλά αυτό λίγη σημασία έχει. Νερούτσος με το πεταχτάρι του, το αγαπημένο. Αλλά λίγο σπρίντεζης, νέο καλάθι. Θα βάλει και πάλι μπροστά την ομάδα του. Μιγιόνι θα απαντήσει. Όχι που δεν θα το βάζει. 8-10. Απαγορεύεται να αφήνει τον Βίκτορα τόσο μόνο του. Τσίγκος. Και αυτό ήταν ελεύθερο. Η αλήθεια είναι ότι η άμυνα σε την πάει περίπατο. Μιόνις, Κάρολος, Κουτσούκος, θα αποφύγει πολύ ωραία το Τσίγκο, πολύ κακό τελείωμα. Σταυρακόπουλος, δεύτερο συνεχόμενο. Έχει βάλει και ένα ο Βίκτορας, από τους 13 πόντους, οι 9 είναι από, είναι έξω από την γραμμή των 6.75. Πολύ ωραία πάσα προς τον Νερούτσο, πάσα η οποία προήλθε από τον Παπασταθίου. Καλό
Μέσα η πρώτη. Ας όπως η δεύτερη. Παπουλιάς. Θα βρει τα μανάρια οργανωμένα. Κάρολος. Σταυρακόπουλος. Και πάλι στον Κάρολο. Πάει στο ένας-ένας. Υπερέχει γιατί του δίνει αυτή τη δυνατότητα τα αθλητικά του προσόντα, τα πολύ γρήγορα πόδια που διαθέτει. Ειδικά το πρώτο του βήμα. Ο Γιόνης. Ήταν δύσκολο. Ο Τσίγκος κερδίζει τη μονομαχία. Ο Παξιόδουλου. Το Νερούτσο. Αυτή τη φορά δεν θα εξοχίσει, νομίζω είναι το πρώτο άστοχο σούτ από μέση απόσταση για τον Νερούτσο. 1.45, πολύ όμορφα η εκτελεσμένη φάση από τους παίκτες της Έλα. Καταχειροκροτείται από όλους και στον πάγκο και από τα παιδιά που βρίσκονται στην πεντάδα. Πολύ ωραία συνεργασία. 9.15 στο συν 6, πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out. Απάντηση ήρθε 9-17. Παπαξιόδουλου με ταμπλό. Δεν το κάνει το χάκερι. Η κυρία με τα πορτοκαλί. Τζορμπάς. Σταυρακόπουλος ο τρίτο. Όχι. Ευκαιρία για τα μανάρια να ξεκολλήσουν από τους 9 πόντους. 30 δευτερόλεπτα θα μένει χρόνος και για την Έλα. Πάμε στα δύο. Πολύ ωραία συνεργασία. Εντάξει. Πάμε σε μια μικρή διακοπή, τέλος πρώτη δεκαλέπτου, 11-17, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Εντάξει. Δεύτερη δεκαλέπτου, θα γίνει λάθος στο ξεκίνημα για τα μανάρια. Και βρίσκονται στο μείον 6. Γιόνις. Ζορμπάς. Απέναντι στον Νερούτσο. Παπούλιας. Κάρολος. Θα στοχίσει. Ο οποίος πέρασε στο παρκέ. Υπό κακές προϋποθέσεις η προσπάθεια που επιχείρησε. Τίτος ο οποίος είναι το χρονικό σημείο τον οποίο τον χρησιμοποιεί ο coach. Έρχεται από τον πάγκο για να αλλάξει το ρυθμό. Έχει όλο το χρόνο να κάτσει και να δει τι ακριβώς συμβαίνει στο παρκέ και να μπει ακόμα πιο έτοιμος και πιο συγκεντρωμένος.
η αποστολή του απόψε κάθε άλλο παρά εύκολη. Είναι δεδομένο ότι έχει παιδιά τα οποία στις θέσεις των guard έχουν αρκετή ποιότητα και δεν είναι και όλοι. Τσίγκος. Νομίζω από τα δικά του πόδια. Έξω και το μπρος πίσω. Μιλιώνεις. Τουρμπάς. Βλέψουν την μπάλα τα μανάρια. Το καλάθι δεν θα έρθει. Ο Ηλίας ήταν αυτός ο οποίος επιχείρησε να αφήσει την μπάλα με το αριστερό. Λοιπόν, είναι η ώρα του Καμπολή να περάσει στο παρκέ. Τι έπαθω κότσο ρε, εκεί δεν μπορώ να βάλει την μπλουζά. Σταυρακόπουλος, τον Παβούλια. Λάθος πάσα. Αλεξανδρίδης. Βρίσκει μπάλο στο καλάθι, 13-17. Τα μανάρια μειώνουν στους 4 πόντους. Μιλιώνεις. Κουτσικός. Τσίγκος. Πάμε στα θέρω. Αλεξανδρίδης. Μπάλα στο σύμπερο. Παπούλιας στο Μιγιόνι. Παραλίγο να τη χάσει. Την κρατάει στον ελεγχό του. Σταυρακόπουλος. Και πάλι Μιγιόνις. Παπούλιας. Ο Τσούκος. Φάουλ από τον Καμπολή, ο οποίος σηκώνει από το κάτω χέρι του παραδεχόμενος το φάουλ το οποίο έκανε πάνω στο Χριστό. Έσταγος. Τα 3-18. Μια καλά της. 15-18. Έχουν δει καλύτερα σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά για την ακρίβεια του δεύτερου δεκαλέπτου. Αλλά θα πρέπει να βρουν λύση. Το μαρκάρισα το Μιγιόνι και σε καμία περίπτωση. Πάμε πέντε πάντι. Να μην του δώσουν το χώρο και το χρόνο να βρει ρυθμό. Πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια. Ο coach περνάει στο παρκέ και δίνει λύσεις για την ομάδα του. 17-20. Θυμίζω σκορ πρώτου δεκαλέπτου 11-17. Το καλάθι θα έρθει από Σταυρακόπουλο. 17-23, νέο τρίποντο, νομίζω το τρίτο του. Τσίγκος.
Τα δύο ζορμπάς τώρα σας κρύβει πάνω του. Καμπόλης. Επιθετικό rebound. Πάρα πολύ κακό τελείωμα από τον Ηλία. Πετρακόπουλος. Μιλιώνης. Σηκώθηκε και ο Τσίγκος, είναι στο γραμματεία. Ο Ζορμπάς τον μπουμπούνισε. Ο αναγνώστης το πανηγύρισε με την γροθιά σηκωμένη. Έχουμε 8 δευτερόλεπτα, μάλιστα. Κατάφεραν να χρεωθούν με 8 δευτερόλεπτα και αν η κάμερα ας πάει λίγο στο καμπόλι πάνω. Λοιπόν, πάει τώρα, οι φωνές του τα ακουστούν, είμαι σίγουρος, μέχρι εδώ στα ορεινά του κλειστού, του περιφερείου, ακούστε λίγο. Πού πάει, υπάρχει γωνία, δεν αντέχει καν να τους μιλήσει, α, δεν θα τους μιλήσει. Θα πει λίγο νερό, Διονυσόπουλος τους νυθετεί, θα πάει, δεν μπορεί να μην ρίξει ένα καντήλι. Μαζε, νάτο, νάτο. Και καλά τους μιλάει. Εγώ περίμενα ότι έχει κάνει... Όπα. Γιατί έχει κάνει ο μικρός ένα λάθος με τον μπρος πίσω, όταν τον πιέσανε και ένα δεύτερο τώρα. Τον συμπαθεί τον Τζίγκο, τον μικρό. Σου λέει τώρα τι να τους φωνάξω. Αυτό τι για φωνή δεν ήταν που κάνει. Λοιπόν, επανερχόμαστε σιγά σιγά. Αναγνώστε εκεί πάθει Μπαρτζόκας. Καταλαβαίνετε, ρίγμα καντήλια. Φυσικός. Θα τελειώσει με το αριστερό, πάρα πολύ όμορφα. 17-28. Το 17-20. Με ένα 8-0. Διαφορά στους 11. Φάουλ στο Παπευσταθίου. Πάνω στο Ζορμπά. Σαβρακόπουλος. Ο Τσίκος μου follow. Έστωχος. 19-28. 4 λεπτά ακριβώς για το τέλος του χρόνου. Ζορμπάς. Σταυρακόπουλος. Και το μαζεύει. Πάει μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει. Καμπόλης επιθετικό. Αλεξανδρίδης για 3, συγγνώμη. Νέο καλάθι, δεύτερο συνεχόμενο. Αυτή τη φορά έξω από τη γραμμή των 6.75. Τρέχουν ένα σερί 5-0. Έχουν μειώσει στους 6. Το μείον 11 στο μείον 6. Ζορμπάς. Πρεμιέρα της Μάστερ. Ζορμπάς. Καθαρή άμυνα από το σταθείο. Ε,
Γιώργος, πολύ ωραία στον Καμπόλη. Κι άλλο καλάθι, 24-28 στο 7-0. 8-0 τη Σέλα, ακολούθησε ένα 7-0 των Μαναριών. Κάρολος. Θα πάρει το φάουλ. Πάπου για συγκρίσεις ζερμπά. Παπούλιας Κάρολος. Και έχουμε κερδισμένο φάουλ. Έξω στην πρώτη. Έξω στο άσχημα στην δεύτερη. Είχε προλάβει να στηθεί ο τελευταίος αυτού του πάνω τον πάγκο τώρα, ότι χρειάστηκες Γιώνης Παβούλιας και Βλαντής, μόλις είπε στο γήπεδο. Γιώνης θα αποφύγει τους πάντες. Τώρα αυτή δεν είναι άμυνα πάνω στο Γιώνη, να πω εγώ κάπου εδώ. Του διατρής Αλεξανδρίδης θα στοχίσει. Δεν ξέρω αν έχουν μελετήσει την Έλα. Είναι ο κινητήριος μοχλός αυτής της ομάδας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να του επιτρέψεις να βρει ρυθμό. Εδώ πολύ ωραία συνεργασία ψηλών. Τσούκος με Μπουγιούκα, 24-33 η διαφορά και πάλι στους 9. Πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out, Παπαξιωδούλου στο παρκέ, Τσίγκος, που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να δώσει αυτά που τον έχουμε συνηθίσει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο, όλο αυτόν τον καιρό που βρίσκεται στο μπασκετάκι με τη φανέλα των Μαναριών, ένας εξαιρετικός σεντερ. Με το σκορ 25-33, πάντα μπροστά η Έλα. 11-17 το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Παπαξιωδούλου πάρει την προσπάθεια. Επιθετικό rebound, κερδισμένο φάουλ.
Θα γίνει πιο μαγιά 2. Λίγες στιγμές πριν να αποχαιρετήσουμε το πρώτο μισθόνο εδώ στο πανέμορφο κλειστό του Περιστερίου. Στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Ας όλο στην πρώτη. Έστω εδώ στην δεύτερη. Δευτερόλεπτα τα 14, 13 τώρα για την Έλα. Μιλιώνης, πέναντι στον Ερούσο, ο Απαξοδούλου θα του κλέψει την μπάλα. Πάλι στα δόντα με κι αυτό. Δεν θα τελειώσει τη φάση όμως, μισή δουλειά έκανε. Λοιπόν, τέλος του μισθόνου, 26-33, όταν κλέβεις την μπάλα το Μιλιώνη πρέπει να το τελειώνεις. Λοιπόν, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Και θα επανέλθουμε σε λίγο. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Ο Σίγκος θα αρχίσει. Έξι, 33. Κάρολος πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Χόρεψε τον Παπαξοδούλου. Τον έδεσε εκτός μάχης και επανέφερε τη διαφορά στους 9. Σίγκος. Άστοχος. Λιόνις. Ψάχνει την μπάσα, νομίζω ίσως θα έπρεπε να τη δώσει τον Κάρολο. Στον Βραγκόπουλος. Γιόνις θα πάρει το screen. Παπαδρακόπουλος για 3. Σίδερο, Παπούλια στο επιθετικό. Γιόνις. Παπαδρακόπουλος κλείστηκε. Δύσκολα τα πράγματα τώρα για αυτό. Όχι, νομίζω ότι από τη στιγμή που κλείστηκε έπρεπε να ψάξει την μπάσα και παράλληλα να υπάρξει και μια κίνηση από τους υπόλοιπους με κάποια κοψίματα ώστε να τον οδηγήσει σε αυτήν την απόφαση. Ο Τσίγκος θα στοχίσει για δεύτερο συνεχόμενο μπροστά στον αναγνώστου και έριγνε τα σκουλιανά του. Πάει ο Τάσος από την μίληση, να τον ρέμισει. Κάρολος. Μιλιώνης. Γιατρής. Σίδερο. Παπούλιας. Αναγνώστου. Και πάλι Μιλιώνης. Θα πάρει το φάουλ. Φάουλ το χέρι που κάνει ο Παπαξοδούλου.
26-36. Παραφορά της μπάλας. Τώρα θα έρθει από τον Παπασταθείου. Στους 8-36. Μανάρια μειώνει στους 8. Παπούλιας. Άστοχος. Ένα-δύο βήματα από τον Παπασταθείου, αυτή τη φορά δεν θα καταφέρει να συνεχίσει. Είχε μαζί του το momentum τις προηγούμενες φάσεις με τους δύο πόντους που κατέγραψε στο ενεργητικό του. Μιλιώνης θα πάει προς τα μέσα, θα σκοτήσει το υποθέσει εκνηδιασμού 3-3. Η συνθήκη και δημιουργήθηκε από τη στιγμή που ο Παπαξοδούλου αποφάσισε να τρέξει με την μπάλα στο μαρκέ και έδεισε το φάουλ. Δύο ομαδικά οι γηπεδούχοι, τρία οι φιλοξενούμενοι. Ο Δημήτρης θα περάσει στον πάγκο. Παπαξοδούλου. Παρόλο την προσπάθεια του Κάρολου να παίξει δυνατή σκληρή άμυνα ουσιαστικά πάνω του, ο Παπαξοδούλου κατάφερε και τον έφεσε εκτός μάχης. 30-36, νέο τρίποντο από τον Σαβρακόπουλο. Νομίζω να δω πόσα έχει βάλει. Το ημίχρονο και θα προσθέσουμε ένα Νερούτσος. Παπαξαθείου στην αδύνατη πλευρά. Οι closer το άμυνες λειτουργήσαν, αλλά ο Παπαξαθείου δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν είδα τον Κάρολ να σηκώνει χέρι βέβαια στο σούτου. Βγήκε μπροστά του, πρόλαβε να βγει, είχε το χρόνο να βγάλει και το χέρι. Δεν το έτραξε νομίζω, δεν έχω την δυνατότητα replay. Νομίζω ότι δεν έγινε. Παπουλιάς, αστοχός. Έχουμε βήματα. Τίγωνο στο Βραγκόπουλο 17 και 37 στο πρώτο ημίχρονο. Είχε 3 ήταν το τέταρτο. Να το ημίχρονο που τελείωσε με σκορ 26-33. Λάπτος πάσα. Θα μπορούσε να καταφέρει να συγκρατήσει. Δεν κατάφερε καν να την φέρει στον έλεγχο του. Ψηλιά πως έβλεπε. Κάρολος Σαβρακόπουλος. Παπούλιας. Thank you.
33-39. Ο Νερούζος αστόχησε. Γιορμπάς, Τσούκος, ο Χρύσος αστοχίσει. Ο Καμπόλης μαζεύει, ο Καμπόλης ο οποίος τόσα λεπτά και αγωνιστεί πραγματοποιήσει πολύ καλή εμφάνιση και στις δύο του παρκέ. Έχουμε αλλαγές. Ο Αλεξανδρίδης θα περάσει ο παρκέ στη θέση Φιλιακού. Θα πάει στο δίλου απέναντι στο Μιλιώνη. Αποφύγει με πολύ όμορφο τρόπο. Εξαιρετικός, πάρα πολύ καλός. Θα τολμήσω να πω αυτός ο Νερούτσος και ο Αλεξανδρίδης στέλνουν το χώρο στην επίθεση και σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, αλλά όταν είναι αμάνι να τα βάζεις μπροστά και να δέχεις αμέσως μετά τρίποντα, δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Απαγορεύεται καλύτερα να τον αφήσεις να περάσει μέσα παρά να τον αφήσεις να πετυχαίνει τρίποντα το συγκεκριμένο. Αλεξανδρίδης, το φάλο του Ζορμπά. Εξοχώς. Σαβραγόπουλος. Ανεβαίνει το σύγχρος για το σκρίν. Ζορμπάς. Ναι, Ρούσος θα κλέψει. Παπαξοδούλου. Αλεξανδρίδης. Παπαξοδούλου ούτε τώρα. Κάσαν την ευκαιρία να μειώσουν, να μέμπαινε το τρίποντο στους τρεις στη μία κατοχή. Έχουν τον έλεγχο οι φιλοξενούμενοι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά όσο δεν δημιουργούν διαφορές ασφαλείας και αν τις φορές που το κάναν ή τη φορά που το έκαναν δεν την κάτσα και αφήνουν τα μανάρια στις δύο κατοχές απόσταση, καταλαβαίνετε απαντές ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Τσίγκος. Τα δύο κουτσίγκος στο hedge out. Πάσα στον Αλεξανδρίδη, ένα δευτερόλεπτο, η μπάλα του έμεινε στα χέρια. Καταπληκτική άμυνα από την Έλα. Εξού και τα χειροκροτήματα τον πάγκο. 1-28. Μιλιώνης. Τσουγκός. Τσουγκός θα κλέψει. Αλεξανδρίδη, βήματα. Γωνία στο Βραγκόπουλο, εκείνο θα πάρει το τρίποντο. 36-45. Σκοτώνουν έξω από τη γραμμή των 6-75. Φίγκος. Αλεξανδρίδης απαντή.
προσπάθηση, όχι. Μπάση, μεγάλη πάσα Βραδόπουλο, βιάστηκε. Όλη η επίθεση για τα Μανάρια θα πάνε, φαντάζομαι, να την εξαντλήσουν ώστε να μην δώσουν χρόνο στην Έλα. Η διαφορά είναι κάτω από τις 10. Από τους Σαφίου, να το πεταχτάρει πάλι. Ο Γιώργος Τσίγκελζης είναι ανάμεσά μας. 38-45. Συνέχεια, τέλος τρίτου δεκαλέπτου, στο μείον 7 τα Μανάρια, για να προτιμάτε όσο είναι 7 η Έλα, ανοιχτοί λογαριασμοί, εν ώψη 4 δεκαλέπτου. Λοιπόν, όλα έτοιμα, τελευταίο δεκαλέπτο για να μάθουμε τον νικητή της απόψινης βραδιάς, στην πρεμιέρα της Μάστερ, Κάρολος. Τον Αλεξανδρίδη θα πάρει την εσωτερική Μιγιώνης. Πολύ ωραία η πάσα, κινήθηκε εδώ η άμυνα. Πήγε βοήθεια πάνω στο Μιγιώνη. Οι περισσοφές δεν δούλεψαν, μείναν δεδομένοι οι υπόλοιποι. 38-47, σήκος άστοχο. Σε κακή μέρα. Ο Τσίκος ο πρεσβύτερος, το ξέρει και ο ίδιος. Εντάξει, συμβαίνει αυτό, θα έφυγε και αυτές σε μια μεγάλη χρονιά. Γουρμπάς, αστοχός. Αλλά η μεγάλη εικόνα λέει τελείως διαφορετικά πράγματα από την αποψινή διαφάνιση. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι η συνέπειά του, είναι παράμιλη. Εδώ θα κρατήσει. Είναι από τους πιο συνεπείς παίκτες αυτής της ομάδας όσον αφορά την απόδοσή του και το πόσο επιδραστικός είναι στην συνολική απόδοση των Παναγιών. Νόλου πάσα του Ζορμπά προς τον Κάρολο. Εκείτε θα προσταθεί, συγγνώμη, θα κερδίσει το φάουλ με το σκορ 40-47. Λοιπόν, οι ρεφ εξηγούν στους παίκτες της Έλα τι ακριβώς συνέβη, δικαιολογούν το σφυριγμά τους. Αστοχός. Ζορμπάς. 41-47 διαφορά και πάλι στους 6. Ο Κουτσούκος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τσίγκος. Έπρεπε να πάρει την προσπάθεια τώρα και γιατί. Στα σίγουρα του νερού σου. Εντάξει, μπορεί ο νερού σου να στέκει όλο το βράδυ. Έπρεπε ο μικρός να πατήσει καλά και να το πάρει το σουτ. Προφανώς και δεν αισθάνεται καλά για να το κάνει. Θα πρέπει να γίνει πιο αποφασιστικός, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Να μην σκέφτεται τίποτα, αυτό είναι το κυριότερο και το βασικότερο για το σουτ. Να σκοθείς με την καλύτερη, με όλη την αυτοπεποίθηση, με την αυτοπεποίθηση όλου του κόσμου. Να νιώθεις ότι είσαι ο Τζόρνταν. Τώρα άστο να δούμε με κάτι θα γίνει. Αλλά αυτό φίλησα το κάνεις τον εαυτό σου. Πέρα την προπόνηση που είναι το βασικό. Η επανάληψη. Βέβαια η ψυχολογία έρχεται από την προπόνηση. Τώρα δεν θα να παίξεις τα παιδιά να πείσουν κάθε μέρα στο βαριά να κάνουν σουτ. Οπότε μπορούμε να το συγκολογήσουμε για τον λόγο που
μερικές φορές τους βλέπουμε να διστάζουν. Ειδικά παιδιά τα οποία δεν είναι οι τεράοι σπουδαίοι σουτέρ. Πολλούς τέτοιους έχει η Ελλά. Σύντος. Κάκο τελειώνει. Μεγάλη πάσα προς το Μιγιόνι, το ξεχάσαμε. 41-51. Η διαφορά στους 10. Ο Τσίγκος αστόχησε. Δείξε αμυντική ανισορροπία. Ο Μιγιόνις εκμεταλλεύτηκε. Και την πάσα στην πέτη του. Μιγιούκα στο φάλσο με αυτή τη προσπάθεια του Τσίγκου. Έστωτος από Βαξόδουλου. 43-51. Τι ώρα να μιλήσει. Από το τρίτο δεκάλεπτο. Που ήταν και το καλύτερο του. Πραγματοποίησε υπέροχη εμφάνιση. Αυτό, όχι. Μπάλα, καμπόλης, ποιος την ακουμπάει. Κανένας, καμπόλης. Παπουλιάς. Ζορμπάς. Μιλιώνης. Μόλις θα τελειώσει τη φάση η ψυχή της ομάδας. Νομίζω ότι αυτό έχει λείψει από τα μανάλια απόψε. Πέρα από το αν έχουν παίξει καλή άμυνα ή όχι, πέρα από το αν είναι έστοχοι ή όχι, νομίζω ότι λείπει σκληράδα απόψε από αυτούς. Συγκός. Ο Αλεξανδρίδης για τρεις. Χάσαν ευκαιρία τώρα. Κάνουνε νέα ευκαιρία με τη διαφορά στους 6. Πάλι έξω από την γραμμή των 6.55 να στείλουν το παιχνίδι στο μείον 3. Να του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Και μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά από 4.59. Να δούμε αν θα υπάρξει και τρίτη ή αν θα τη στοιχίσει. Μικρόνις τον Μπουργιούκα, κοινός δεν θα τελειώσει. Η επίθεση ήταν άρτια εκδηλωμένη. Το καλάθι έλειψε. Τσιγκός. Πάρει το φάουλ, αν θα μετρήσει. Κρίμα. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Για εκείνο, δεν παρεξηγηθώ. Τον κέρδισε το Σορμπάς από δουλειά. Άλλαξε η κατεύθυνση. 45-51 και 43 επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εύστοχος η πρώτη. Ο Τσίπκος ο Junior. 46-51. Η Έλα έχει μια τάση. Στα παιχνίδια του κυπέλου τουλάχιστον το έκανε δύο φορές να παίζει με τη φωτιά στα τελευταία λεπτά. Να δούμε αν θα το κάνουν και τρίτη. Συνάχισε το βαθμό. 47-51, μειώνουνε στους 4. Παπουλιάς. Σταυρακόπουλος. Ζορμπάς. 5 δευτερόλεπτα θα πρέπει να βιαστούν. Σταυρακόπουλος θα πάρει την προσπάθεια με ταμπλό. Ακούμπησε στεφάνια, ανανεώθηκε ο χρόνος. Παπούλιας. Ανάποδο lay-up. Επιθετικό rebound, foul στη συνέχεια. Το δεύτερο ματικό. Δεν υπάρχουν πολλές. 3 έχει η Έλα.
Μπάς. Παπουλιάς. Παπραγόπουλος. 9 δευτερόλεπτα. Σορμπάς. Θα πάει μέχρι μέσα. Κακό τελείωμα. Και για να δούμε. Έχουν και άλλη ευκαιρία. Να λοιπόν η τρίτη που λέγαμε. Αλεξανδρίδης. Δεν είναι δυνατόν. Και τις τρεις φορές έχουν προσπαθήσει έξω από τη γραμμή των 6.75 να μειώσουν. Τις δύο να στείλουν τη διαφορά στους τρεις και τώρα στον πόντο. Αν ευστοχούσε ο Αλεξανδρίδης, δεν το έχουν καταφέρει. Ζορμπάς. Κάρολος. Παπούλιας. Άστοχος. Μαζεύουν το rebound. Τσίγκος. Παπαξοδούλου και πάλι στο τσίγκο. 15 δευτερόλεπτα επίθεσης. Καμπόλης, η μπάλα χαμηλά. Λάθος. Κοινό λάθος. Νομίζω χρειάζονται στο παρκέ αυτή τη στιγμή ας μην το πω καλύτερα. Λοιπόν, Γιόνις, Ζορμπάς, Νόλουκ πάσα στον Κάρολο. Περιμένει ο Σαβρακόπουλος. Δεν τον είδε, ήταν μόνος του. Και γι' αυτό αντέδρασε. Λοιπόν, ο Νερούτσος πρέπει να μπει. Μπορεί να είναι έξω από τα τελευταία λεπτά. Όλο το παιχνίδι είναι τώρα. Δυόμιση λεπτά ακριβώς για το τέλος. Τσίγκος. Δεν θα καταφέρει απολύτως τίποτα. Η μπάλα δεν γύρισε καθόλου. Δεν υπήρξε υπομονή, ούτε καθαρό μυαλό. Κάρολος, καθαρία μήνα από τον Σοδούλου, θα πάρει και την μπάλα. Θα πρέπει να ρελίσει με λίγο, ο χρόνος υπάρχει. Αφούλιας πάνω στο τσίγκο, από τον Σοδούλου. Μπήκαμε στα τελευταία δύο λεπτά. Ο Λιάκος περιμένει στην γωνία. Από τον Σοδούλου θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει, θα πάρει το επιθετικό rebound. 49-51. Time out, 1-52. Το παιχνίδι έγινε derby. Η Έλα για ακόμα μία φορά δίνει το δικαίωμα στον αντίπαλο να πιστέψει ότι μπορεί να κερδίσει. Για ακόμη μία φορά παίζει με τη φωτιά. Δεν έχει καεί τις δύο που προηγήθηκαν στο κύπελο. Τώρα όμως εδώ είναι πρωτάθλημα και είναι η πρεμιέρα. Επιστρέψαμε. Μπάλα στη γωνία, Σταυρακόπουλος, έρμπολ. Και έχουν ευκαιρία να ισοφαρίσουν. Τι είναι ο λάθος. Πάσα του Τσίγκου. Δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του Λιάκου. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το 1-20 που απομένει για το τέλος. Μιγιόνης. Τι άμυνα ήταν αυτή τώρα. Το Παπαξάκη ήταν το Μιγιόνη. Λοιπόν, δεν τον πλήρωσαν. Λιάκος.
Μερούτσος, θα αφήσει πίσω του το Ζορμπά. Τι καλά τι έβαλε ο Γιώργος Πλούδιαζης των Μαναριών. Μια προσπάθεια, 51 όλα, καπόλυς όρθιος, ήθελα να κάτσουν όλοι πάγκο. Φαουλ του, θα απευσταθεί στο Μιγιονί, τρίτο ματικό. Αναφορά Κάρολος που με φάουλ δικαίωμα για δύο βολές στα 50 δευτερόλεπτα. Περίδω να πούμε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι βολές. Άστορο στην πρώτη. Άστορος στη δεύτερη, επιθετικό rebound από τον Ζορμπά. Ζορμπάς με τον Ρούτσο απέναντί του. Πού, σε ποιον? Τα χέρια του Τσίτιμπαρα θα περάσει εκτός, 2,8. Το Βρακόπουλος είναι μόνος για κάποιο λόγο. Τα απομένουν 38,7. Οτιδήποτε και να συμβεί τώρα. Μπάλα χαμηλά στον Ζορμπά. 1,9 τώρα. Μιγιονίς θα πάρει το τρίποντο. Μαζεύουν το rebound και θα πάνε να πάρουν το παιχνίδι τώρα. Μεγάλη πάσα από Παπαξιστοδούλου. Είναι μόνος του. Πω, ένα τρίποντο από τον Ασπρόπυργο το βάλε. 54-51. Διαχειρόγιακου 25-4. Πάνε να πάρουν ένα μεγάλο παιχνίδι στην πρεμιέρα. Τα Μανάρια. Απίστευτα πράγματα. Εντάξει, παίζουνε με τη φωτιά εδώ και ώρα. Πέντε δευτερόλεπτα, 25-4 για την ακρίβεια, για να μάθουμε αν τα Μανάρια θα κάνουν την έκπληξη και θα πάρουν το παιχνίδι. Θα πάνε για τρίποντα, θα πάνε για ένα γρήγορο σουτ δύο πόντων και στη συνέχεια θα κάνουν φάουλ, θα δείξει. Έχει ψωμί ακόμα για να μετρήσει. Μιγιόνις. Ζορμπάς, θα πάρει το τρίποντο. Άστοχος ο Παπαξιστοθείου. Θα κερδίσει το φάουλ στα 17,3. Ο μπάγκο της Έλα δεν το πιστεύουνε. 41-51 ήταν το σκορ. Να πω μόνο αυτό. Και έχουν τρέξει σε ρί 13-0. Αλλαγή!
στο μάρκι ο Νερούτσος. Πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι βολές για τον Τσίγκο. Άστοχος στην πρώτη. Είναι και βαριά η μπάλα τώρα. Πρέπει να βάλει τουλάχιστον μία για να αισθανθούν να έχουν μαξιλαράκια ασφαλείας. Αυτό το στη δεύτερη. Ο Τσίγκος μαζεύει. Και για να δούμε τι θα δούμε, Παπούλιας. Ας κάνουν φάουλ. Θέλουν τον Παπούλια στις βολές, μάλιστα. Στα 10 δευτερόλεπτα. Τέσσερα, 52. Πάμε σε time out. Time out το οποίο καλεί ο Τασός για λογαριασμό των μαναριών. 54-53 τώρα το σκορ στον πόντο. Να δούμε αν αυτές οι βολές του Τσίγκου που έχασε θα στοιχίσουν στα μαναριά. Γιατί τώρα η Έλληνα θα πιέσει την επαναφορά, άμα δεν κλέψει θα πάει σε φάουλ. Λοιπόν, η επαναφορά θα γίνει από μπροστά. Ο ναυνός τους σε αναμένα κάρβουνα. Θα τον σκάσουν τα παλιόμπερα συμπέχτες, η αλήθεια είναι. Θα κλέψουν την μπάλα, κατοχή για τα μανάρια. Για να του πάρει την μπάλα ο Παπούλιας, παρακινδυνευμένη πάσα προς τον Τσίγκο. Στην επαναφορά θα ψάξει ηλεκτρό συμπαίκτη του Νερούτσος. Παπαξοδούλου θα γίνει το φάουλ πάνω στο Νερούτσο στα 5 δευτερόλεπτα, 5-1. Ωραία. 94-53 Νερούτσος στις βολές, θα στοχίσει στην πρώτη. Ευστοχή στη δεύτερη και το ερώτημα είναι θα πάνε για 3 για να πάρουν το παιχνίδι. Ζορμπάς, Παπούλιας, τέλος. Το πήραν τα μανάρια, 55-53, πολύ μεγάλη νίκη.
Πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Τέλος.